Καλησπέρα κύριε Κατσαβέλη, καλησπέρα στους τηλεθεατές. Για να μας πείτε λοιπόν από πρώτο χέρι, γιατί είστε αγρότης της καθημερινότητας, πώς επηρεάζουν τώρα αυτές οι διαρκείς ανατιμήσεις, ο πληθωρισμός, τα προϊόντα, τα λιπάσματα, οι ζωοτροφές, την κατάσταση σε εσάς και κατ' επέκταση μετά σε εμάς, καταναλωτές. Το πιο μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή υπάρχει στους κτηνοτρόφους, κύριε Κατσαβέλη. Έχουν εκτοξευθεί οι ζωοτροφές 2 και 3 φορές επάνω. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή το γάλα, τουλάχιστον από την 1η-1η του 23 και μετά, γιατί να ξέρετε ότι οι κτηνοτρόφοι μας αρμέγουν περίπου στα μέσα του Νοέμβρη. Πάνω από 2 ευρώ θα είναι. Πάνω από 2,5 ευρώ. Πάνω από 2,5. Πάνω από 2,5 ευρώ θα είναι. Το λίτρο. Το λίτρο. Το λίτρο. Και από εκεί και πέρα και το να ξέρετε ότι το πολύ μεγάλο πρόβλημα είναι στο κρέας, εννοώ ότι θα υπάρχουν ότι ελλείψεις στα κρέατα, σε κρέατα ελληνικά πάντα, όχι σε αυτά που μεγαλώνουν με λάδια και με οτιδήποτε άλλο. Στο ελληνικό το κρέας, στον Έλληνα κτηνοτρόφο, να πας να αγοράσεις μια προβατίνα ή ένα αρνί ή ένα γουρούνι είναι δυσέβλετο. Αυτή τη στιγμή κατά τη δικιά μας εκτίμηση, με αυτή τη τιμή στις ζωοτροφές το καλαμπόκι, το χοιρινό θα αγγίξει τα 10 ευρώ το κιλό μέσα στα Χριστούγεννα. Στο ελληνικό σας το κύριε Κατσαβέλη. Ναι. Τώρα αν φέρνουν από οπουδήποτε, από την Ισία, από Αργεντινή, κατατσιγημένα και τα βαφτίζουν μέσα σε 3 μέρες ελληνικά, να ξέρετε είναι άλλη υπόθεση. Άρα τα Χριστούγεννα, κύριε Βάγκο, τι θα φάνε οι Έλληνες, πώς θα περάσουν τα Χριστούγεννα. Κοιτάξτε να δείτε, το μόνο που δεν ενδιαφέρει την κυβέρνηση είναι αν θα έχει γάλα η ελληνική οικογένεια και αν θα έχει κρέας το κυριακάτικο τραπέζι. Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου αυτή η υπόθεση. Το τι θα κάνει ο Έλληνας το να βρει, να δίνει σε ένα κρεοπολείο για να περάσει μια Κυριακή 40 και 50 ευρώ για κρέας είναι πολύ δύσκολο με 1000 ευρώ το μήνα μισθό. Να ξέρετε όμως ότι οι κτηνοτρόφοι αυτή τη στιγμή δεν έχουν και άλλη λύση. Το καλαμπόκι το 2020 είχε 17 λεπτά, ναι. Τώρα έχει 40. Έρχεται η κυβέρνηση και δίνει 4 ευρώ το χρόνο επιστροφή για τις ζωοτροφές, ενίσχυση για τις ζωοτροφές. Συγγνώμη που θα το πω, αλλά όλοι τα μεγαλοκανάλια και όλοι οι μεγαλοδημοσιογράφοι λένε ότι πόσα λεφτά δίνει στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους αυτή την κυβέρνηση, δηλαδή μια κεφελίστικη συμπεριφορά προς τους αγρότες μας. Από εκεί και πέρα να όλα αυτά μας λέτε που ακούγονται, δηλαδή είναι ψευδή, είναι ανακριβή, κύριε Βάγκος, στην πραγματικότητα. Όχι μόνο ανακριβή, 4 ευρώ το χρόνο σε κάθε ζώο είναι η ενίσχυση που είπε ο κύριος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ για τις ζωοτροφές. Ζήστε εσείς σκοπάδι με 4 ευρώ το χρόνο. Ούτε μισό δέμα τριφύλι, κύριε Κατσαβέλη. Με 40 λεπτά το ένα κιλό καλαμπόκι, ναι, δεν περνάει ένα γουρούνι ούτε τη μισή μέρα. Μάλιστα. Και πώς θα βγουν αυτά τα νούμερα για να μπορεί να κρατήσει ο καθένα το κοπάδι του. Θα έχει σίγουρα πάνω από 2,5 ευρώ το πρόβιο γάλα και το χοιρινό. Και πάντα μιλάμε για ελληνικά, κύριε Κατσαβέλη. Προσέξτε με, όχι τα κατεσυγημένα και όχι αυτά που έρχονται από την ποιότητα. Τα ελληνικά τα κρέατα θα έχει πάνω από 15 το αρνί, πάνω από 10 η προβατίνα και πάνω από 10 το χοιρινό. Ελάτε να μου πείτε εσείς με 1000 ευρώ μισθό ποιος θα κάνει κυριακάτικο τραπέζι όπως ξέραμε. 1000 ευρώ μισθό, οι συνταξιούχοι που παίρνουν 400 και 500, 600 ευρώ το πολύ το μήνα, Ανδρέα Μουτζουρούλια. Επιστροφή χώρου πετρελαίου, κύριε Κατσαβέλη, δίνουν στους αγρότες 1 λίτρο το στρέμμα και σε εφοπλιστές που αυτή τη στιγμή βγάζουν 10 εκατομμύρια τη μέρα με το υγροποιημένο αέριο, με τις τρελές τιμές, παίρνουν 40 λεπτά πετρέλαιο και καίνε στα καράβια τους. Και εμείς για να μετακινηθούμε πληρώνουμε 2,5 και 2,10. Για πείτε το πάλι πόσο για να πάω στον Ανδρέα Μουτζουρούλια, πόσο το πληρώνετε εσείς και πόσο οι εφοπλιστές. Εμείς 2,5 έως 2,10 το να πάμε στο χωράφι να οργώσουμε, να σπείρουμε. Όλα τα μεγάλα κανάλια λένε επιστροφή φόρου πετρελαίου, γιατί οι ιδιοκτήτες τους είναι εφοπλιστές. Και οι εφοπλιστές που βγάζουν 10 εκατομμύρια ευρώ τη μέρα για να κουβαλάνε υγροποιημένο αέριο,
40 το πετρέλαιο να κινήσουν τα καράβια. Μάλιστα, δεν έχω τζουρούλια. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση Μητσοτάκη οδηγεί τον ελληνικό λαό στην απόλυτη φτωχοποίηση. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει σχεδιασμός πλέον. Δεν υπάρχει ένα σχέδιο για την αγροτική ανάπτυξη. Δεν υπάρχουν επενδύσεις. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Η επιδιώκεται στην οικονομία αλυσίδα. Το θέμα δεν είναι μόνο η ακρίβεια. Το θέμα είναι ότι πλέον θα βάζουμε στα τραπέζια μας αμφιβόλου ποιότητα φαγητά. Δηλαδή θα οδηγηθούμε πλέον να κάνουμε εισαγωγές στο σούπερ μάρκετ να παίρνουμε φαγητά από την Τινησία, από την Τουρκία, από την Βουλγαρία. Δηλαδή το πρόβλημα θα είναι και οικονομικό και διατροφικό. Εκεί είναι το πρόβλημα. Ο οδηγός εκδίδει φτωχοποίηση. Η κυβέρνηση οδηγεί σε φτωχοποίηση στους Έλληνες και πέρα από την οικονομική κρίση θα έχουμε και επιστημιστική κρίση. Δηλαδή δεν θα ξέρουμε πλέον τι θα τρώμε. Εκεί είναι το ζήτημα. Και όλα αυτά τη στιγμή που κάποιοι υπουργοί, αντί να ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα, επιλέγουν να κάνουν γυμναστική και να παίζουν τένις. Αυτή είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δυστυχώς. Και επειδή ανέφερε και ο κύριος Βάγκος το θέμα του υδροποιημένου αερίου κλπ., θέλω να δούμε γιατί πραγματικά δείχνει πώς οι λαοί της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και εμείς πληρώνουμε την ύφη, για να έρχεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Μπλίνκεν, και να πανηγυρίζει ουσιαστικά ότι όλη αυτή η ιστορία, η απαλλαγή της Δύσης από την ρωσική ενέργεια μέσω του LNG, καθιστά ισχυρότερη, κυρίαρχη την Αμερική. Κάνουμε ό,τι θέλουμε εμείς, είπε ο κύριος Μπλίνκεν, όχι οι Ευρωπαίοι, εμείς οι Αμερικάνοι. Για να το δούμε. This is also a tremendous opportunity. It's a tremendous opportunity to once and for all remove the dependence on Russian energy and thus to take away from Vladimir Putin the weaponization of energy as a means of advancing his imperial designs. That's very significant and that offers tremendous strategic opportunity for the years to come. We've significantly increased our production as well as making available to Europe liquefied natural gas. And we're now the leading supplier of LNG to Europe to help compensate for any gas or oil that it's losing as a result of Russia's aggression against Ukraine. Κύριε Σαράκη, είμαστε ηγέτες, το είπε. Ναι, διότι ακριβώς ο πόλεμος γι' αυτό γίνεται, η φτωχοποίηση γι' αυτό γίνεται, διότι ακριβώς αυτό που ενδέχεται. Ωραία, συγγνώμη να καλησπέριζουμε, κύριε Σαράκη, ζητώ συγγνώμη στο σημείο αυτό. Θα μπει στην κουβέντα μας η κυρία Έλσα Κουκουμέρια, η πρόεδρος των Αρτοπιών Θεσσαλονίκη.